Είσαι στην ΕΡΤ από το 1989 και στα δελτία από το 1990. Από το 1993 στην τηλεόραση, από το 1990 στο, στο ραδιόφωνο. ραδιόφωνο. Θέλω να μου περιγράψεις, να θυμηθείς την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα. Λοιπόν, το πρώτο δελτίο ήταν βράδυ, τα μεσάνυχτα, 12 τα μεσάνυχτα. Είχα όμως πολύ καλή ομάδα. Ο αρχισυντάκτη μου πάρα πολύ καλό. Έτρεμε όμω, έχει αυτό το άγχο. Όχι, όχι. Τίποτα ψυχραμή. Ε, Ναι, να σου πω, εγώ έχω αυτό είναι Α. αλήθεια. Ε, στην περίοδο τη κρίση, εκεί που υπάρχει δηλαδή που πρέπει να αντέξει, γιατί κάτι πρέπει να βγάλει, είτε έχει να κάνει με τη δουλειά, είτε έχει να κάνει με ένα συμβάν έξω. Ε, δαγκώνομαι, δεν το σκέφτομαι αυτό που στη διάστασή του που συμβαίνει, προκειμένου να το αντιμετωπίσω. Μετά μπορεί και να πέσω, να λυποθυμίσω, ναι. αλλά θα έχει τελειώσει ναι. αυτό. Τι έχει αλλάξει στην ζωή σου από εκείνη την μέρα Σήμερα. Καλά, έχουν αλλάξει πολλά. Ε, καταρχήν το γεγονός μόνο ότι έκανα την οικογένειά μου, ε, έχω τους τρεις άντρες μου στο σπίτι όπως λέω, δηλαδή τα δυο αγόρια μου, τους γιους μου, τον άντρα μου, ε, όπου όλο, όλο αυτό, αυτός ο κύκλος, ε, με άλλαξε και εμένα ως άνθρωπο, έτσι. Ε, σε άλλαξε και ως επαγγελματιά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Νομίζω είναι αυτό που λέμε έτσι κι αλλιώ τα παιδιά σε κάνουν να βλέπεις ακόμη και τώρα και μεγαλώνοντας τη ζωή αλλιώς. Πάμε στη Θεσσαλονίκη ε, γιατί, Λία, από ό,τι φαίνεται, αυτή η μεγάλη ιστορία, αυτή η μεγάλη πληγή, όπως λέμε συνεχώς, της ελληνικής κοινωνίας ε, που αφορά την ενδοοικογενειακή ε, βία, ε, φαίνεται ότι έχει πάρει μια μορφή ε, καταιγιστική σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που γίνεται.